Κοπιάζοντας ολιμερίς με την κοπηλασία φτάσαμε στους πρώτους λαμπροντιμένους μεώτες στο έθνος των γελωνών και στα τα φύλλα των βαθυχέτων στους σαβρομάτες, <coughs> τους γέτες, τους ηλαίους, τους κέκρυφες και τους ψηλόφθαλμους αρήμασπες έθνη ανθρώπων πλούσια των οποίων η γενιά κατοικεί γύρω από την μεώτιδα λίμνη. Και αφού εκεί συμφορά φρικτή μα όρισαν οι θεοί και περάσαμε το έσχατο νερό της θάλασσα αυτής, σε όχθες χαμηλές η όλεθρο φρικτό, τρικυμισμένη από δίνη, αντιχεί το απέραντο δάσος και στα βορεινά πέρα τα ορμά προς την κατεύθυνση του ωκεανού, τότε λοιπόν η αργό από αυτό αρπαγμένη πέρασε από τα στόμια. Εννιά μέρες και νύχτες βασανιζόμασταν και αφήναμε εδώ και εκεί έθνη γειτονικά ανθρώπων. Το γένος των πακτέων, των αρκτίων και των αλαζόνων λελίων και τους τοξοφόρους σκήθες, τους πιστούς υπηρέτες του Άρη, τους ανθρωποφάγους ταύρους που άγριες θυσίε προσφέρουν στην μουνυχία και με ανθρώπινο αίμα βρέχεται το κροντήρι τους. Επίσης και τους υπερβόριους, τους νομάδες και το έθνος των Κασπίων. Και αφού φάνηκε η δέκατη φωτοδότρα αυγή, φτάσαμε στα φαράγγια των Ριπαίων και αμέσω η αργό, ορμητικά, πέρασε από άνοιγμα στενό. <coughs> Στον ωκεανό μέσα έπεσε, κρόνιο πόντο αυτόν αποκαλούν οι υπερβόριοι άνθρωποι και νεκρή θάλασσα. Δεν πιστεύαμε πως θα γλιτώσουμε τον φοβερό όλεθρο αν το πλοίο που κυλούσε ορμητικά δεν τον κατεύθυνε κάτω από μεγάλη δύναμη να πάει Στη δεξιά πλευρά του γυαλού ο Αγκαίος δείχνοντας εμπιστοσύνη στα πελεκιτά πιδάλια και αυτό αναπήδησε πιεσμένο από τα δυο του χέρια. Μόλις όμως καταβληθήκαμε από την επίπονη κοπηλασία και τα χέρια πια δεν υπέμεναν, λυπημένοι στην καρδιά τους έπλεξαν τα μπράτσα τους και ακούμπησαν το μέτωπο, στεγνώνοντας τον ιδρώτα. Την καρδιά τους βασάνιζε η πείνα. Ο Αγκαίος <coughs> πήδηξε. Έξω και όλου του άλλου ήρωες παρότρινε, προτρέποντά του με λόγια μαλακά. Αυτοί λοιπόν, αφού πήδηξαν στα βαθύ νερά με πολύ στριφτά σχοινιά, πάνω από τα τυχώματα του πλοίου έριξαν στη θάλασσα τα ανάλαφρα σφυρά τους. Γρήγορα έδεσαν με πολύ στριφτά σχοινιά από την άκρη της πρίμνη ένα μακρύ παλαμάρι και αφού το πέταξαν κάτω, ο Άργος και ο Αγκαίος το έδωσαν στους ήρωες να πιάσουν τις άκρες. Κι αυτοί γρήγορα τρέχοντας τον γυαλό το έσυραν βιαστική. Ακολουθούσε το ποντοπόρο πλοίο σχίζοντας τα υγρά μονοπάτια πλάι στα λία βότσαλα. Γιατί ούριος αέρας βουερός με τις πνοές των ορμητικών ανέμων δεν φούσκωνε τη θάλασσα εκείνη. Σιωπηλό ο πόντο καθόταν εκεί που είναι το έσχατο νερό τη Άρκτου και τη Τυθίω. Αφού όμω έφτασε η έκτη φωτοδότραυγη, φτάσαμε στον εύπορο και πλούσιο λαό των Μακρόβιων, που ζουν χρόνια πολλά. Δώδεκα αιώνε από χίλιους μήνε ο καθένας μήνα, με ολόγιωμα φεγγάρια, μακριά από κάθε δυσκολία. Και αφού περάσουν τον μήνα τον πεπρωμένο, βρίσκουν το τέλος του θανάτου κάτω από ύπνο γλυκό. Δεν τους νοιάζει ο βίος και τα έργα των ανθρώπων, αλλά μέσα στα λιβάδια τους τρώνε με λόγλυκη χλώη, αντλώντας το θεϊκό τους ποτό από αθάνατη δροσιά. Όλοι το ίδιο λάμποντας από νιώτη ποθητή. Μιλήχια γαλήνη πάντοτε στα μάτια τους κάθεται, σε παιδιά και γονείς, στην ψυχή και στο μυαλό τους, ώστε να κάνουν έργα πρέποντα και συνετά να μιλούν. Κι όλους αυτούς τους περάσαμε τον γυαλό πατώντας με τα πόδια. Έπειτα στους κυμέριους οδηγώντας το γρήγορο πλοίο φτάσαμε που μόνο αυτή είναι αμέτωχη από τη λάμψη του φλογερόδρομου ήλιου. Γιατί το ρήπε ο όρος και οι κάλποι αράχοι εμποδίζουν την Ανατολή. και η πελώρια φλέγρα γερμένη είναι κοντά σε αυτούς σκιάζοντας τον μεσημεριανό αέρα. Το απογευματινό παλιφός κρύβουν υψηλές άλπεις. Σε εκείνους τους ανθρώπους σκοτάδι πάντοτε είναι πεσμένο. Από εκεί εξορμώντας με βήματα βιαστικά φτάσαμε σε τραχιά καμπή και απάνεμιακτι, ακτή όπου ο χρυσορέματος ποταμός Αχέρον αναβλύζει με δίνες βαθιές και περνά μέσα από παγωμένο τόπο χύνοντας ασημό νερό και λίμνη σκοτεινή του υποδέχεται δονούνται πλάι στι όχθε του ποταμού τα θαλερά δέντρα, που καρπό είναι γεμάτα πάντα, νύχτα και μέρα συνεχώ. Κοντά σε αυτόν η χαμηλή Ερμιόνια με τα όμορφα κοπάδια είναι ζωσμένη από τα τείχη της πάνω σε καλοχτισμένους δρόμους.